Θυμάστε το Slay the Spire, εκείνο το roguelike με τις κάρτες που ανεβαίνει στους ορόφους ενός πύργου σκοτώνοντας τέρατα, μαζεύοντας αντικείμενα και επιλέγοντας την καλύτερη δυνατή διαδρομή αναρρίχησης? Πώς θα σας φαινόταν αν σας έλεγα πως βρίσκεται υπό ανάπτυξη ένα αντίστοιχο παιχνίδι, αλλά με 3D γραφικά, πιο σύνθετο animation και μεγαλύτερο βάθος? Ψηθήκατε? Το Beneath Oreza αυτοπροσδιορίζεται ως Fighting Roguelite Deck Builder και μας έρχεται από το νεοσύστατο καναδέζικο στούντιο Broken Spear. Με μια φρέσκια οπτική στο είδος, αλλά και με ενδιαφέρουσες ιδέες σε μηχανισμούς, εισάγει πιο ενεργά τη στρατηγική στο gameplay και καινοτομή. Δοκιμάσαμε ήδη το demo που είναι διαθέσιμο στο Steam, ενώ αναμένουμε την κυκλοφορία του μέσα στο 2022, ελπίζοντας και για κάποιο port σε κονσόλες. Στον Beneath Oreza διαλέγουμε έναν από τους διαθέσιμους ήρωες για να ενσαρκώσουμε, πριν στη συνέχεια επιλέξουμε και έναν δεύτερο ως companion για να μας ακολουθήσει στη μάχη, χαρίζοντάς μας μερικές έξτρα ικανότητες που συνδυάζονται με αυτές που ήδη κατέχουμε. Κάπως έτσι δημιουργούμε ντουέτα χαρακτήρων με συγκεκριμένα playstyles, εξειδικεύσεις αλλά και αδυναμίες. Αντιστοίχως, και οι κάρτες μπορούν να αναβαθμιστούν με διαφορετικούς τρόπους, εστιάζοντας στην στρατηγική της αρεσκίας μας. Πέραν του αισθητικού τομέα και της καλλιτεχνικής προσέγγισης, το Beneath Oreza ξεχωρίζει πρωτίστως για τα Battlefield Zones, τις ζώνες διαβάθμισης της αρένας δηλαδή, που μπορούν να αξιοποιηθούν για να αποφύγουμε χτυπήματα ή για να στριμώξουμε εχθρούς. Η Broken Spear μας υπόσχεται ένα παιχνίδι με υψηλό επίπεδο πρόκλησης, ποικιλία επιλογών σε περιεχόμενο και είδη παιχνιδιού, αλλά και μια εμφανώς πιο cool και κινηματογραφική αποτύπωση ενός κλασικού roguelike.